Λοιπόν, προχωράμε. Εδώ βλέπουμε τα τελευταία 25 με 30 χρόνια έχουν μπει σε αυτά τα θεραπευτικά πρωτόκολλα της πολυδύναμης θεραπείας πάνω από 1.000 ασθενείς. Και τα κέντρα τα οποία χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν τα πρωτόκολλα αυτά είναι τρία, σε συνεργασία πάντα με την ERTOG. Είναι το Harvard, το Πανεπιστήμιο του Harvard, του Necker στο Παρίσι και του Erlangen στην Γερμανία. Εδώ βλέπουμε ορισμένες κλινικές μελέτες από πιο παλιές, από την ERTOG και το Harvard, που μας δείχνουν όλες αυτές οι μελέτες, συμφωνούν ότι έχουμε μια πλήρη απάντηση στο 60 με 80%. Έχουμε επίσης μια συνολική πενταετή επιβίωση σε ποσοστό 50 με 60%. Και έχουμε και μια συνολική επιβίωση με ανέπαφη κύστη γύρω στο 40 με 50%. Ποσοστά δηλαδή τα οποία είναι αρκετά υψηλά. Τώρα υπάρχουν και άλλες μελέτες από, και πιο σύγχρονες με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών, 415 ασθενείς. Εδώ έχουμε και, έχουν μπει και άλλα στάδια μέσα, έτσι, ταφ 2, ταφ 3, ταφ 4, που συμφωνούν πάλι ότι παρόλα αυτά ότι η συνολική επιβίωση με ανέπαφη κύστη είναι από 40 μέχρι 50%. Τώρα, εδώ βλέπουμε μία από όλες αυτές τις μελέτες, είναι από το Harvard αυτή η μελέτη, η οποία είναι ουσιαστικά ένα update προηγούμενων μελετών. Είναι η μελέτη που έχει τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ειδική για την νόσο επιβίωση σε ταφ 2 στάδιο. Και γενικότερα αυτή η μελέτη, μετά από αυτή τη μελέτη και συνδυασμό με τις προηγούμενες, άρχισαν να βάζονται σε ενδείξεις και για το ποιοι ασθενείς θα μπορούσαν να μπουν σε πολυδύναμη θεραπεία. Βλέπουμε συγκεκριμένα εδώ πέρα ότι έχουμε μια πενταετή επιβίωση ειδική για την νόσο, γύρω στο 74% για ταφ 2 όγκο. Φυσικά για ταφ 3, ταφ 4 είναι λιγότερο, είναι στο 53%. Έχουμε μια πενταετή και δεκαετή επιβίωση ειδική για την νόσο με ανέπαφη κύση 46 και 45%. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι οι ασθενείς που τελικά κατέληξαν σε εξεκτομή, που ήταν 66 από τους 190 ασθενείς, είχαν μια πενταετή και δεκαετή επιβίωση ειδική για την νόσο 48 και 41% αντίστοιχα. Που βλέπουμε δηλαδή ότι μπορούμε να πείσουμε και αυτούς που λένε ότι κάνοντας πολυδύναμη θεραπεία ή συντηρητική θεραπεία καθυστερούμε την κυστεκτομή και καθυστερούμε την επιβίωση. Άρα να κάνω λίγο μια ερώτηση, να σταθώ εγώ. Αρχίζει κάποιος να πείθεται ότι η συντηρητική θεραπεία έχει κάποια θέση σε όλη την αντιμετώπιση αυτή? Γιατί το ερώτημα που εύλογα σε όλους δημιουργείται είναι το εξής. Ωραία. Αυτοί που απάντησαν, έτσι, μάλλον το ίδιο ερώτημα και το ίδια θεωρία ισχύει και στον adjuvant χημειοθεραπεία. Αυτοί που απαντάνε ξέρουμε ότι θα πάνε καλά. Δηλαδή αυτοί που έχουν ταφ 0 στην επαναλαμβανόμενη διουρηθρική. Αυτό που είναι τώρα, δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους τελικά καταλήγουν σε κυστεκτομή, γιατί δεν έχει γίνει ύφεση του όγκου. Μήπως τελικά αυτούς τους σκοτώναμε? Δηλαδή, μήπως, εντάξει, ωραία, σώζουμε μία μερίδα ασθενών που είναι γύρω στο 40 με 50%. Οι υπόλοιποι τι γίνονται? Φαίνεται ότι και εδώ, και αυτά είναι και από άλλα στοιχεία, από άλλες μελέτες, ότι μάλλον και αυτοί πάνε καλά. Δηλαδή, δεν καθυστερούμε την κυστεκτομή, διότι η πολέμη της συντηρητικής θεραπείας είναι το εξής. Μήπως καθυστερούμε μια επέμβαση που ούτως ή άλλως πρέπει να γίνει και η καθυστέρηση αυτή προκαλεί θάνατο? Γιατί μιλάμε για όγκους. Έτσι. Μάλλον τα αποτελέσματα και εδώ φαίνεται ότι είναι καλά. Δηλαδή, πενταετή και δεκαετή επιβίωση 41% σε αυτούς που κάναν όλα αυτά και αργήσαμε εντός εισαγωγικών να τους κάνουμε κυστεκτομή ή που δεν απάντησαν. Παρακαλώ. Πλά, μήπως μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερο για αυτή τη μελέτη, γιατί δεκαετή επιβίωση μετά από trimodal therapy που κάνεις κυστεκτομή και να είναι 48% μου φαίνεται λίγο πολύ. Και εμείς σε απολύτω, έλα, έτσι είναι τα στοιχεία. Όχι, βλέπεις το σχήμα λίγο εκεί, μάλλον δεν φαίνεται καλά. Μπορείς να δεις λίγο από το σχήμα για να καταλάβεις τι είναι. Διουρηθρική εκτομή, έτσι, αυτό που είπαμε. Που είναι πολύ σημαντικό, θα το επαναλαμβάνουμε συνεχώς και θα δούμε και τα κριτήρια. Αν δεν έχεις καλή διουρηθρική εκτομή, μην κάνεις συντηρητική θεραπεία. Γιατί και σε πολυπαραγοντική ανάλυση ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο. Εντάξει, κάνουμε ακτινοθεραπεία, κάνανε οι άνθρωποι αυτοί, με σύγχρονη χημειοθεραπεία, όπως είπαμε. Και δίκανε τη δεύτερη κυστεοσκόπηση και τη βιοψία. Σε αυτούς που απάντησαν, που είχαν μεγάλη απάντηση, συνεχίσανε τη θεραπεία τους, τους άλλους, κάνανε κυστεκτομή.
από εκείνη την ομάδα της κυστεκτομής που δεν απάντησαν, βλέπετε τα ποσοστά αυτά. Απλά πάλι το δικηγόρο του διαβόλου. Είναι 190 άτομα, δεν είναι και πολύ μικρή μελέτη. Απλά το μεγάλο μειονέκτημα της Τραϊμόνταλ ήταν ότι αν χάσεις, αν ακολουθείς τη διδυτική και κάνεις υποτροπή, τότε έχεις πολύ μικρά ποσοστά επιβίωση, έχεις χάσει το τρένο. Αυτό είναι πολύ. 48-50% πάρα πολύ ψηλά. Αυτό, κοιτάξτε, είναι εξειδικευμένο κέντρο. Δηλαδή, αυτά τα αποτελέσματα, όπως και τα αποτελέσματα των κυστεκτομών, δεν θα τα δούμε ούτε στο δικό μου το κέντρο, ούτε πουθενά αλλού. Δεν είναι. Μιλάμε για Χάρβαρντ, εξειδικευμένους ανθρώπους, μεγάλους αριθμούς ασθενών που κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτά πιθανώς στην καθημερινή μας κλινική πράξη είναι μη εφαρμόσιμα. Αλλά αυτά έχουμε μόνο για να υποστηρίξουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, έτσι. Και αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Και γι' αυτό το έχουμε σαν καλό χαρτί, έτσι, στην αυριανή μας. Πρέπει να νικήσουμε, κύριε. Πάντως, Βασίλη, τελικά, δηλαδή, δύο λεπτά λίγο, γιατί εδώ υπάρχει και ένα θέμα, γιατί παίζουμε με στατιστική πάντοτε, έτσι. Δηλαδή, και ιδιαίτερη στην ογκολογία, που είναι ένα Kaplan Myers, δηλαδή, και δεν έχει και τίποτα άλλο να το πας με δύο-τρεις τρόπους και να το ψάξεις. Λοιπόν, τελικά, εγώ θα ήθελα να δω τα νούμερα. Ποια είναι τα ποσοστά επιβίωσης σε κάποιες αντίστοιχες μελέτες, αν υπάρχουν, που θα μπορούσαν, αν κάνεις μόνο την τέτοια, αν δεν κάνεις τίποτα, μόνο τη διπλή παρακολούθηση και βγει, ας πούμε, ΤΑΦ 0 κτλ. Ποια είναι άμα κάνεις την εκτενοθεραπεία, ποια είναι αν κάνεις την πολυδύναμη. Για να δω τελικά άμα αξίζει το ποσοστό και επιπλέον, σήμερα η ιατρική δεν είναι ότι εγώ θεώρησα σήμερα εδώ πέρα ήρθα με μόρφωσες, θα κάνω το πολυδύναμο και πάω και κάνω σε όλους τους αρρώστους. Ο άρρωστος σήμερα θα του πεις ότι θα έχεις 1, 2, 3. Και σας μιλάω γιατί έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μορφωμένος άνθρωπος, που έχει ακριβώς η ίδια περίπτωση, ο οποίος έχει διαλέξει να μην κάνει τίποτα και να πάρει ένα ρίσκο μεγαλύτερο στα ποσοστά. Γιατί η ποιότητα ζωής μετά αρχίζει να είναι ανάστροφη, έτσι. Ακριβώς. Που την είπαμε ότι είναι εξίσου. Λίγο όλη την ιστορία, αλλά καταρχάς εδώ, όπως νομίζω το ξέρουμε και θα το δούμε και το είδαμε κι εμείς, ότι δεν υπάρχουν μελέτες συγκριτικές. Ούτε καν συντηρητική versus κυστεκτομής. Και έχουμε ένα πίνακα παρακάτω που συγκρίνουν σειρές μεγάλων νοσοκομείων της μίας θεραπευτικής αγωγής με την άλλη. Τώρα, εδώ θα ήταν ακόμη πιο δύσκολο να κάνεις τέτοιες μελέτες, δηλαδή μόνο με TUR, μόνο με οτιδήποτε. Και ο Χέρ που έχει τα καλά αποτελέσματα αυτά ή ο Σολσόνα, αυτά είναι πολύ πολύ εξειδικευμένα κέντρα και οι ασθενείς που ήταν μέσα ήταν ιδανικοί. Δηλαδή, TAF2 μόνο, σταδιοποιημένοι καλά κτλ. Γιατί, συγγνώμη λίγο καιρό, το πρόβλημα που έχουμε εδώ είναι η σταδιοποίηση. Δηλαδή, δεν μπορεί να σταδιοποιήσει και πιθανώς αυτές οι μελέτες, αν είχαμε ένα σύστημα καλό σταδιοποίησης, να είχαν και καλύτερα αποτελέσματα. Αν ήταν TAF2, που συνήθως αυτά είναι υποσταδιοποιημένα. Ναι, καιρό. Δύο πράγματα πολύ σύντομα. Νομίζω ότι γενικά σε αυτές τις μελέτες δεν μπορούμε να μιλάμε για τυχεοποίηση. Γιατί υπάρχει αυτό που λέμε ο επηρεασμός της επιλογής, ή το selection bias που λέμε, από τη στιγμή που οφείλουμε να βάλουμε τον ασθενή μπροστά στο πρόβλημά του και να επιλέξει. Άρα, επομένως, αυτό κατά εξορισμού καταργεί την τυχεοποίηση. Το δεύτερο είναι, θα αναρωτιόμουν βλέποντας αυτό το σχήμα, ότι ναι, εντάξει, γίνεται η κυστεκτομή. Μήπως τελικά η διεγχειρητική και η περιεγχειρητική και η μετεγχειρητική νοσηρότητα της κυστεκτομής όμως αυξάνει δραματικά? Αυτό, γι' αυτό είπα. Είναι εξειδικευμένα κέντρα ότι αυξάνει. Ξέρουμε ότι μετά από άκτινο, γιατί από χήμιο δεν αλλάζει τίποτα, μετά από άκτιο οι κυστεκτομές όντως είναι. Και η επιλογή της εκτροπής δεν είναι η ίδια μετά. Γιατί αν έχεις ακτινοβολήσει το έντερο, μετά δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις. Άρα εκεί ναι, μεν, αλλά αυτές οι μελέτες δεν αξιολογήθηκαν ή θα δούμε μάλλον ελάχιστα αξιολόγησαν την ποιότητα ζωής μετά. Δηλαδή σε αυτούς τους ασθενείς δεν έχουμε περαιτέρω στοιχεία. Καταρχάς τι εκτροπή έγινε. Έγινε ορθότοπη, δεν έγινε. Τι έγινε σε αυτούς που μάλλον δεν θα πρέπει να έγινε. Αυτό είναι ερωτηματικά. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι ότι μέχρι και 66 γκρέι, ας πούμε, μπορείς να βγάλεις την κίστη. Ενώ λένε ότι πάνω από 70 δεν μπορείς, δεν είναι δυνατόν να βγάλεις την κίστη πάνω από κάποιες μελέτες. Συγγνώμη λίγο, ξαναπέστε λίγο κύριε Ζάρο, γιατί δεν δούλεψε το τέτοιο. Υπάρχουν ορισμένες μελέτες που λένε ότι μέχρι 66 γκρέι μπορεί να βγει η κίστη είναι εύκολο, δηλαδή να βγει η κίστη εύκολο. Πάντως και μετά από μέχρι 70 γκρέι και πάνω, δεν μπορεί να πει.